Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Αποχώρησαν οι Σεραίοι αγρότες από τον μπλόκο τους Τριμονικούς σήμερα το πρωί μετά από απόφαση που έλαβαν κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης. Οι αγρότες των Σεραίων δηλώνουν ότι θα βρίσκονται σε επαγρύπνηση, περιμένοντας όπως είπαν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Ο αντιπρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Γιάννης Παναγής δηλώνει με έμφαση πως η κινητοποίηση στήθενται σε αναστολή με αυτήν τη μορφή. Σε επαγρύπνηση προειδοποιούν ότι θα βρίσκονται Σεραίοι αγρότες οι οποίοι σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον μπλόκο του Τριμονικού. Οι αγρότες περιμένουν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες ανακοινώθηκαν αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι κινητοποιήσεις μας αυτή τη στιγμή αλλάζουν μορφή, νομίζω. Δεν τελειώνουν, αλλάζουν μορφή. Η μορφή από εδώ και στο εξής θα είναι στο να συνεχίσουμε να διεκδικήσουμε αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά για το ρεύμα, για την ΚΑΠ και για το πετρέλαιο. Θα είμαστε εκεί, άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα πρέπει να είμαστε εκεί, να διεκδικούμε, να μαθαίνουν και οι υπουργοί του από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε μορφές κινητοποιήσεων όπως είναι οι φετινές οι συγκεκριμένες. Μακάρι να εισακουστούμε και να μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο, ένα λόγο στο Υπουργείο, ώστε να λυθούν πολλά προβλήματα. Ο αντιπρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Γιάννης Παναγής δηλώνει με έμφαση πως η κινητοποίηση στήθενται σε αναστολή με αυτή τη μορφή. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, σε περίπτωση που δεν γίνουν πράξη τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το αρμόδιο Υπουργείο, θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις άλλης μορφής. Έχουμε μία αναστολή των κινητοποιήσεων με αυτή τη μορφή, έτσι. Κινητοποιημένοι είμαστε. Όπως ακούσατε και λίγο πριν, όπως ανέφερε και εγώ και ο Πρόεδρος, είπαμε πως τίποτα δεν σταματάει. Υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις. Εμείς για πρώτη φορά, πρωτόγνωρο βασικά, και στο κομμάτι του περιεχομένου της διεκδίκησης, αλλά και με τον τρόπο του πολιτισμού που διεκδικήθηκε, φέροντας μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία κοντά στο αγροτικό ζήτημα και στην αγροτική τάξη, έτσι, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Λοιπόν, οι δεσμεύσεις που υπήρχαν και για τη θέσπιση, που ενδεχομένως κάποιοι αν το περνάνε πολύ έτσι ελαφρά, ότι και καλά το πήραμε χειροπιαστά, κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Και για το κομμάτι της νέας ΚΑΠ που μιλάμε για άμεση επαναδιαπραγμάτευση, πρέπει να έχουμε παρουσία. Η δέσμευση λοιπόν ήταν ότι θα έχουμε παρεμβατικό ρόλο. Αυτό λοιπόν και θα κάνουμε και θα πράξουμε από εδώ και πέρα. Οι Σεραίοι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποίηση από τις 26 Ιανουαρίου, η μέρα που πραγματοποιήθηκε το Πανσεραϊκό Συλλαλητήριο μπροστά από το Διοικητήριο Σερών. Ακολούθησε η κάθοδος των αγροτών στην Αγκρότικα και η πραγματοποίηση ενός μεγάλου συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την Ελλάδα. Αμέσως μετά η δημιουργία μπλόκου στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Τριμονικού και τέλος το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ξεκίνημα άρχισε με την Αγκρότικα, όταν είδατε εκεί ένα πρωτόγνωρο συλλαλητήριο που κάποιοι πιστεύαν και στοιχηματίζαν ότι δεν θα πατήσει κανείς. Λοιπόν, πήγαμε 320 εργαλεία για 4 ημέρες με ένα συμβολικό τρόπο και ένα συμβολισμό διαφορετικό ευρωπαϊκών διαστάσεων και πολύ περισσότερο με συμμετοχή που στην γιορτή της αγροτιάς. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μια ολόκληρη κοινωνία σε μια Θεσσαλονίκη η οποία μαστίζεται και αιμορραγεί κυκλοφοριακά δεν υπήρξε ούτε ένας δυσαρεστημένος. Και πολύ περισσότερο σε τρεις δημοσκοπήσεις έχοντας το 80% ολόκληρης κοινωνίας μαζί με τους αγρότες. Γιατί άραγε? Γιατί πέρα τον πολιτισμό που επιδείξαμε, κατανόησε και αυτή την αναγκαιότητα ενός καθαρά παραγωγικού πρωτογενού τομέα και πολύ περισσότερο ότι η περιβόητη απόσταση, όπως έχω πει και άλλη φορά, από το χωράφι στο ράφι δεν εξοντώνει μόνο την παραγωγή, την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και μια ολόκληρη τάξη καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αναφέρει ότι το μήνυμα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ελήφθη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπερβεί το δημοσιονομικό όριο, ενώ επικεντρώνει στον διάλογο με τους αγρότες για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου απείλησε χθες ο πρώην Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης με αφορμή το θέμα της ποινική δίωξη για το θέμα της πρόσληψης δύο μόνιμων δικηγόρων στο Δήμο Σερών. Την ποινική δίωξη έκανε γνωστή η Δήμαρχος Βαρβάρα Μεγκλιάνγκα, η οποία και ερωτήθηκε από τον κύριο Χρυσάφη πώς γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες από τη στιγμή που οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι δεν ξέρουν. Η κυρία Μητλιάνγκα απάντησε πως η ενημέρωση που είχε είναι αποκλειστικά και μόνο από την εισαγγελέα Σερών. Πώς γνωρίζετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, ότι έχουν ασκηθεί διώξεις για το θέμα της προκήρυξης του δικηγόρου? Διότι ο δικηγόρος γνωρίζετε, ή θα έπρεπε να το γνωρίζετε,
προς το ότι κληθήκατε να καταθέσετε ως μέλος της τότε Οικονομικής Επιτροπής σε μια διενεργούμενη προκαταρκτική εξέταση, δεν συνεπάγεται φυσικά και άσκηση διώξεων. Γιατί πρώτα επεξεργάζεται από τον πληροφορία του εισαγγελέα. Προσωπικά ρώτησα όλα τα μέλη και της Συμμαχίας και αυτών που εμπλέκονται στην όλη υπόθεση. Και κανένας μέχρι στιγμής, σε κανέναν από αυτά τα μέλη δεν έχει πληρωθεί κατηγορητήριο. Σε κανέναν. Αλλά εσείς πώς το γνωρίζετε? Οι δηλώσεις της Δημάρχου Σαρών στο δίκτυο τηλεόραση που αφορούσαν στην ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί από πλευράς εισαγγελέως σε πρόσωπο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για το θέμα του διαγωνισμού των δικηγόρων έφερε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, ρωτώντας την Δήμαρχο πώς προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση και τι γνωρίζει για την υπόθεση από την στιγμή που δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Ο πρώην Δήμαρχος μάλιστα γνωστοποίησε πως για αυτή τη διαρροή πληροφοριών θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά. Σας ενημερώνω λοιπόν, κύριε Βρόνο του Σώμα, ότι αύριο θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον της εισαγγελίας ΕΡΟΝ για τη διερεύνηση αυτής της διαρροής και της πληροφορίας που είχατε αποκλειστικά εσείς χωρίς να ξέρει κανένας κατηγορούμενος για την υπόθεση. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πώς γνωρίζατε για μια άσκηση ποινικής δίωξης στη στιγμή που δεν την γνωρίζει κανένας εδώ, δεν έχει ασκηθεί ακόμη σε κανέναν? Η Βαρβάρα Μικλιάνγκα απάντησε πως έχει άμεση ενημέρωση από την εισαγγελία ΣΕΡΟΝ, καθώς είναι η δήμαρχος της πόλης, με τον τέος δήμαρχο να απορεί πως είναι δυνατόν να μην ξέρει κάτι ο κατηγορούμενος και να το ξέρει η δήμαρχος. Ναι, συμμετείχα στην συγκεκριμένη διαδικασία και είχα το δικαίωμα να ενημερώνω άμεσα από την εισαγγελία. Και ενημερώθηκα. Δεν έχω δώσει καμία πληροφορία που αφορά κανένα πρόσωπο. Δεν ξέρω πώς βγάλατε αυτό το συμπέρασμα. Εγώ δεν υπονόησα ούτε εσάς ούτε κάποιον άλλον. Εγώ φυσικά και ενημερώθηκα. Ότι έγινε ποινική δίωξη. Ότι έγινε ποινική δίωξη. Ενημερωθήκατε. Κύριε Δήμαρχε, δεν σας διέκοψα. Ωραία, εντάξει. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε υπονοούμενο διατύπωσε και η κυρία Μπάτζου, και φαντάζομαι ότι υπονοείτε κι εσείς με τα λεγόμενά σας περί πολιτικής δίωξης ή περί οτιδήποτε έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη διακήρυξη, νομίζω ότι έχουν απαντήσει ήδη τα δικαστήρια. Είναι μια προκήρυξη η οποία ήταν προβληματική από την αρχή. Έχει ακυρωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 152 και αυτή τη στιγμή με μεγάλη προσοχή και ακριβώς επειδή είναι ένα νομικό ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο και επειδή μας ενδιαφέρει η νομική υπηρεσία να σταλαιπωθεί, προσπαθήσαμε να λύσουμε το ζήτημα και να το προσεγγίσουμε καθαρά νομικά. Το ερώτημα που έγινε, κυρία Δήμαρχε, είναι ότι είδατε εσείς ενημέρωση για ποινική δίωξη η οποία δεν την είχε κανένας ποινικά διωκόμενος. Και έρχεστε εδώ και το υπογραμμίζω για ακόμη μια φορά και λέτε ότι είχατε εσείς την ενημέρωση αυτή από την εισαγγελία, χωρίς να την έχει ο όποιος κατηγορούμενος, την είχατε εσείς. Αυτό μας λέτε εδώ. Ωραία, αυτό θα διευκρινιστεί. Το ερώτημα που έγινε προηγουμένως. Ξεχνάτε ότι είμαι δήμαρχος. Άρα έχετε κάποια περισσότερα δικαιώματα από τον οποιοδήποτε πολιτή. Δεν εννοούσε αυτό. Τότε. Ενημερώνεται παρά τον νόμο για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς να ενημερωθεί κάποιος κατηγορουμένος, αυτό θέλετε να μου πείτε, κυρία. Ωραία. Επειδή ρώτησα τους δικηγόρους, γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Η Δήμαρχος, αναφερόμενη στο διαγωνισμό των δικηγόρων, ανακοίνωσε πως αυτός ακυρώθηκε, ενώ ενημέρωσε το Σώμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Απόρρισε δε με τον κύριο Χρυσάφη για τα ερωτήματά του, γιατί όπως ανέφερε είναι ο πρώτος διδάξας σε ό,τι αφορά τη σπήλωση υπολείψεων και την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση πραγματικά που ενώ είστε ο πρώτος διδάξας σε αυτή την εκλογική διαδικασία για την καταφυγή στα δικαστήρια και για τη σπήλωση προσωπικότητων και υπολείψεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις εκλογές. Μιλάτε για αυτό το πράγμα. Το παρέχομαι όμως, γιατί όπως κρίνομαι εγώ, κρίνεστε εσείς, κρινόμαστε όλοι. Από πότε η επανακαταμέτρηση ή η προσφυγή σε εκλογοδικείο αφορά σπήλωση υπολείψεων? Είναι εντελώς διαφορετικό. Την ώρα που ο Αλέξανδρος Χρυσάφης έθετε τα ερωτήματά του, έκανε λόγο για σπήλωση του ονόματός του προεκλογικά, με την κυρία Παλέζη εκείνη την ώρα να παρεμβαίνει. Ο Δήμαρχος της ζήτησε να μην μιλάει και η απάντησή του αυτή, αλλά και ο τόνος του, έφεραν μία σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. Ξέρετε, κάποια στιγμή
και οι προσπάθειες πύλωσης υπολείψεων και προσωπικότητων έχουν κάποια όρια. Έχουν κάποια όρια. Εσείς μην μιλάτε. Εσείς ειδικά μην μιλάτε. Ο ορισμός της πύλωσης και της λάσπης. Καλά, σαν να κάνουμε το ερώτημα. Όταν θα μιλάμε για τις οικογένειές σας, κύριε μου, τότε θα μιλάμε για τις οικογένειές σας. Εδώ είναι το Συμβούλιο. Δεν είναι γραφείο κάποιες εταιρείες. Το εσείς θα μιλάτε, είναι αλλού, όχι εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Καταλαβαίνετε, να μάθετε. Στο πληθυντικό εδώ μέσα. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορεί ο κύριος Χρυσάφης να μιλάει με τέτοιον εμπρισμό και να λέει εσύ μη μιλάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέσσερα χρόνια κανένας δεν μίλησε, κύριε Χρυσάφη. Το μόνο που καθόταν ήταν να σας εκεί και να γελάτε και μας χειρονεύωσατε. Τώρα εκνευρίζεστε και λέτε εσύ μη μιλάς. Πώς το ανέχετε, λέει και πρώτα, δεν έχετε τέτοιες συμπεριφορές, κύριε Πρόεδρε. Μα ο κύριος Πρόεδρε δεν ανεχόταν ούτε καν να μιλήσουμε. Τώρα εσύ λέτε μη μιλάς και νευριάζεστε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στον αέρα λόγια. Μην κουνάτε το κεφάλι σας, τσάκα. Στον αέρα λόγια. Άσε τώρα στον αέρα λόγια, εσύ που λες μη μιλάς. Δεν είναι στον αέρα λόγια. Με ένα εκνευρισμό. Άσε τώρα, εντάξει. Αναστάτωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών έφεραν ερωτήσεις του Σπύρου Μισιρλή και του τέος Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη που αφορούσαν την ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Δέσποινα Χατζηγαβριήλ και τη συμμετοχή της σε εταιρεία η οποία ανέλαβε κατά το παρελθόν να πραγματοποιήσει μελέτες στο Δήμο Σερών. Το ερώτημα του πότε αποσύρθηκαν τα πτυχία της κυρίας Χατζηγαβριήλ και του συζύγου της και Γενικού Γραμματέα του Δήμου δεν απαντήθηκε ποτέ, με την ίδια να απαντά πως θα το πράξει στο μέλλον και μάλιστα γραπτός. Φωτιές άναψε κατά την συνεδρίαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Σερών το ερώτημα του Σπύρου Μισιρλή που αφορούσε στην εντεταλμένη Σύμβουλο Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δέσποινα Χατζηγαβριήλ και αφορούσε στην συμμετοχή της σε εταιρεία στην οποία κατά το παρελθόν έχει συνάψει σχέσεις συνεργασίας με το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την εταιρεία η οποία ανέλαβε τη μελέτη του νέου κολυμβητηρίου αλλά και τη μελέτη πυροπροστασίας των σχολείων μέσω του προγράμματος Φιλόδημος. Πριν από τρεις εβδομάδες στη Δημοτική Επιτροπή ήρθε έτοιμο της εταιρείας αυτής η οποία ζήτησε παράδοση της μελέτης κατά 7 μήνες και 13 ημέρες και μάλιστα της δόθηκε από όλους μας ομοφόνος. Οπότε το δικό μου ερώτημα και το λέω απευθείας σε εσάς και ευθέως είναι για να προφυλάξω το κύρος της Δημοτικής Επιτροπής και την νομιμότητα των αποφάσεών τους, εάν εσείς έχετε κάποια επαγγελματική σχέση με την εταιρεία αυτή, η οποία να δημιουργεί για τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις, μόνο για τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις και για τις άλλες βέβαια, κάποιο conflict σε σχέση με την παρουσία στη Δημοτική Επιτροπή όταν λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν σχέση με την Χάιντα. Η απάντηση της κυρίας Χατζηγαβριήλ ήταν ότι έχει αποσύρει το πτυχίο της από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ότι πλέον δεν έχει καμία εμπλοκή, χωρίς βέβαια να διευκρινίζει το πότε απέσυρε το πτυχίο της και αν όντως τη Δημοτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ως μέλος, την ημέρα που η εταιρεία ζήτησε παράταση, η ίδια άνοικε ακόμη στο δυναμικό της εταιρείας. Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως όταν ο κύριος Μισιρλής θέλησε να προχωρήσει σε συμπληρωματικό ερώτημα, η πρόεδρος Χρυσούλα Δρίγκα τον διέκοψε και του ζήτησε να το κάνει γραπτά για να πάρει γραπτός και τις απαντήσεις. Να σας πω ότι το πτυχίο μου δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της εταιρείας. Πάντοτε γνωρίζετε. Είμαι υπεύθυνη για την εταιρεία, αλλά ακόμα και όταν συμμετείχε το ποσοστό 10,93%. Αυτή είναι η απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς θέλω να σας ενημερώσω και χαίρομαι που μας το λέτε αυτό και άρα δεν υπάρχει κάποιο κομπλίκτη που θα συνεχίσει στην Δημοτική Επιτροπή. Όμως φαντάζομαι ότι θα έχει μελετήσει το άρθρο 24 του νόμου 44-12 σε σχέση. Κύριε Μισελή, νομίζω ότι απάντησε η κυρία Χατζηγαβριήλ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, επίστε το γραμμά. Να σε απαντήσει σε επόμενο συμβούλιο. Συμπληρωματικό είναι, σύμφωνα με την απάντηση της κυρίας Χατζηγαβριήλ. Νομίζω ότι καλύφθηκε, κύριε Σάφη. Προφανώς να λέει, συμπληρωματικό είναι, δεν έχει καλυφθεί. Στο θέμα επανήλθε ο πρώην Δήμαρχος Σερών που είχε δικαίωμα ερώτηση, ζητώντας να μάθει πότε η ίδια απέστειλε το πτυχίο της. Η κυρία Χατζηγαβριήλ απάντησε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της που είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Άρης Αναστασιάδης, είχαν καταθέσει τα πτυχία τους στην εν λόγω εταιρεία. Άρα λοιπόν κύριε Χατζηγαβριήλ, παρατέχεις τουρκίσασταν στην εταιρεία αυτή, εσείς και ο σύζυγός σας.
στην εταιρεία αυτή καθόλου το διάστημα και της προεκλογικής περίοδου και της περίοδου και μετά. Και πότε φύγατε από την εταιρεία. Από το πτυχίο σας πότε το αποσύρετε από την εταιρεία. Όχι, το ότι είναι σαφές το ερώτημά μου και σχετίζεται με αυτό το οποίο θα απαντήσω στον κύριο Βυσικλή. Το ερώτημά σας είναι... Απάντησε στον κύριο Βυσικλή, το οποίο είπα ότι το πτυχίο συμμετείχε με ένα ποσοστό, γιατί όλοι ξέρετε εδώ, ότι και εγώ και ο σύζυγός που είμαστε μητερικοί και δουλεύαμε. Οπότε, είχε κάθε δικαίωμα με το πτυχίο μας να στελεχώνουμε και εμείς, όπως πιστεύουμε, και να ασκούμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα. Όπως επίσης εγώ και να ασκούμε ακόμα και τώρα την επαγγελματική. Και πολύ καλά κάνετε. Δεν αναφέρομαι σε οποιαδήποτε επαγγελματίες. Στην επαγγελματική δραστηριότητα μιας εταιρείας, η οποία πήρε ένα έργο από τον Δήμο Σερών, τη μελέτη του Δήμου Σερών, η οποία είναι σε εξέλιξη, η οποία μελέτη είναι εμπολής, εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία της καθυστέρησης της ανακοίνωσης του έργου για το νέο κολυμπητήριο. Ρωτώ λοιπόν, γιατί ο κύριος Βυσικλής, ο κύριος Βυσικλής, εμπλέκεται, είπα, δεν είπα ότι ευθύνεται, οι λέξεις μου είναι συγκεκριμένες. Εμπλέκεται, λέω, στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ωραία, το ερώτημά μου είναι σαφές. Κύριος Βυσικλής, σας ρωτήσω αν έχετε το πτυχίο σας. Είπατε εσείς προηγουμένως την ώρα που πήγα ότι το έχετε αποσύρει το πτυχίο από την εταιρεία. Ξέρετε πώς λειτουργούν τα πτυχία. Όχι, ξέρω. Έχετε δει το όνομά μου στην ομάδα από την εταιρεία. Έχετε δει το όνομά μου στην ομάδα έργου σε κάποια από αυτές τις μελέτες. Μια εταιρεία για να πάρει μια μελέτη και να κάνει μια μελέτη. Να κάνει τη μελέτη, να την προχωρεί. Καταθέτει την ομάδα έργου. Καταθέτει για να πάρει τη δουλειά, καταθέτει μια. Τα πτυχία για να έχει μια συγκεκριμένη τάξη. Αν δεν είχε κατά δικά σα στοιχεία. Ωραία. Αν δεν είχε λοιπόν η εταιρεία αυτή τα δικά σα στοιχεία, δεν θα έπρεπε να το έλεγα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Είναι σήμερα και στον κύριο Μισελή, θα σα παρακαλούσα επειδή τραβάει πολύ αυτή η συζήτηση και για αυτέ τι προσωπικέ εκθέσει. Λοιπόν, τέλο πάντων. Αν είσαι ένα τόσο σοβαρό θέμα, αυτό που συμβαίνει μισή ώρα θα έρθει να το απαντήσει. Μην μιλάμε τότε. Και ενώ το ερώτημα για το πότε απέσυρε το πτυχίο της η κυρία Χατζηγαβρίλα από την εταιρεία απευθυνόταν προς την ίδια, δεν απαντήθηκε ποτέ. Η Δήμαρχος Σερών θέλησε να απαντήσει εκ μέρους της συνεργάτη δάτης αλλά και του συζύγου της, αφού και οι δύο είναι στενοί συνεργάτες της Δημάρχου και επίσης και οι δύο κατέχουν θέσεις ευθύνης στο Δήμο Σερών. Ο πρώην Δήμαρχος επέμεινε πως το ερώτημα είναι προς την Δημοτική Σύμβουλο, ρωτώντας τη Βαρβάρα Μητλιάνγκ αν θα απαντήσει ως δικηγόρος της κυρίας Χατζηγαβρίλ ή ως Δήμαρχος. Στην κυρία Χατζηγαβρίλ, είστε ο δικηγόρος της, ή θα πει σαν Δήμαρχος ή ως δικηγόρος της. Ωραία, του λέω εγώ το ερώτημα το αφήνω στην κυρία Χατζηγαβρίλ. Πότε αποσύρατε το πτυχίο από την εταιρεία, κυρία Χατζηγαβρίλ. Ωραία, καταθέστε το αυτά, θα σα απαντήσω κατά γιατί την απάντηση την έχω δώσει ήδη πριν. Η δε πρόεδρος Χρυσούλα Δρίγκα θέλησε να σταματήσει την συζήτηση λέγοντας πως γίνεται ανάκριση από πλευράς του πρώην Δημάρχου. Έχω αποσύρει το πτυχίο. Είναι πότε, είπατε πότε. Ανάκριση τι κάνουμε τώρα εδώ, πότε απέσυρε. Ωραία, εντάξει, δεν θέλω να απαντήσω. Κάνε το ερώτημα και να απαντήσει. Η Βαρβάρα Μητλιάνγκα χαρακτήρισε την ερώτηση ως προσωπική επίθεση στην κυρία Χατζηγαβρίλ και αποκάλυψε μάλιστα πως και η ίδια γνώριζε τα πάντα για τη σχέση του ζευγαριού στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει πολλές μελέτες. Είχε στη συγκεκριμένη εταιρεία ένα ποσοστό της τάξης του 0,073%, το οποίο προέκυψε από μια παλιότερη συνεργασία δήλωσης του πτυχίου στην μελετητική εταιρεία ως μελετητικό πτυχίο. Αυτό το ποσοστό δεν δημιουργεί ούτε κάποιο δικαίωμα, ούτε κάποια οικονομική συμμαχή και είναι κάτω από το όριο του 0,5% που ορίζει το άρθρο 24 του νόμου 44-12 του 2016. Ήταν εγγνώση και δική μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι δεν δημιουργεί και δεν δημιούργησε κανένα κόλλημα, ούτε όφιλε η κυρία Χατζηγαβρίλη να το αποσύρει, για λόγους ευθυξίας και για να μην εκθέσει μια οποιαδήποτε υπόνοια, όπως τώρα προσπαθείτε να κάνετε, τη Δημοτική Αρχή, το απέσυρε. Επομένως, η Δημοτική Επιτροπή που δώσανε παράσταση σε αυτή την εταιρεία. Δεν υπήρχε κανένα, μα κανένα κόλλημα, σας εξηγώ. Δεν υπήρχε κόλλημα. Δεν υπήρχε κανένα κόλλημα. Δεν υπάρχει θέμα ηθικού ζητήματος. Να είμαι εγώ μέλος σε μια εταιρεία και σε αυτή την εταιρεία εγώ να δίνω. Να σας θυμίσω κύριε Χρυσάφη ότι όταν κατεβήκατε δήμαρχος είχατε
Καμία σχέση με την εταιρεία. Αν συνεχίζετε να προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, γιατί αυτή είναι η πολιτική σας, νομίζω ότι απαντήσαμε και νομίζω ότι αν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε, αφού καταθέσετε το ωραίο του Αγραπτός και εντελεχή απάντηση και νομική τεκμηρίωση του όλου θέματος για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ευχαριστώ. Ο πρώην Δήμαρχος Ερών πάντως ξεκαθάρισε πως το ερώτημα που τέθηκε αφορούσε καθαρά το ηθικό κομμάτι της συμμετοχής της Δημοτικής Συμβούλου και του συζύγου της στη συγκεκριμένη εταιρεία από την ώρα που εκλέχθηκαν και μετά, καθώς αυτή η εταιρεία έχει εμπλοκεί με μεγάλα έργα του Δήμου των Σερών. Το θέμα, διευκρίνησε ο ίδιος, είναι καθαρά ηθικό και οι Σεραίοι πολίτες θέλουν απαντήσεις. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα συμβιβαστού, πως δηλαδή η ίδια, ή μέλος δηλαδή της Δημοτικής Επιτροπής, έρχεται και συμμετέχει σε μια τέτοια απόφαση που θα μπορούσε να πει ότι εγώ από τη στιγμή που έχω την όποια συμμετοχή στην εταιρεία δεν θα συμμετέχω στο συγκεκριμένο όργανο. Απάντησε όμως η Δήμαρχος και είπε ότι επειδή ήταν κάτω από το 0,05 δεν υπάρχει εμπλοκή. Εγώ ήμουν ενήμερη, είπε, και από τις εκλογές ακόμη, οπότε δεν τίθεται θέμα. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα αν έχει δυνατότητα υποψηφιότητας ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν το θίξαμε αυτό. Το άλλο, το σημαντικό θέμα είναι κατά πόσο συμμετέχει σε μια απόφαση δημοτικού οργάνου το οποίο αφορά εταιρεία με την οποία συνδέεται ή συνδεόταν. Θα δούμε. Τώρα θα μας απαντήσει πότε αποχώρησε αυτή ή ο σύζυγός της από την εταιρεία, γιατί ο σύζυγός της δεν είναι κάποιος άσχετος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Άρα αυτά είναι δύο σοβαρότατα θέματα τα οποία πέραν του τυπικού έχει και μια πολιτική διάσταση. Φανταστείτε ότι είστε μέλος σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία αυτή έρχεται και ζητάει κάτι από εσάς και δίνετε, συμμετέχετε κι εσείς στη λήψη κάποιες απόφασης. Αυτό είναι θέμα προς διερεύνηση. Σε ό,τι αφορά την κυρία Χατζηγαβρίλη, θεωρείτε ότι ή μου λέτε ότι ό,τι είναι νόμιμο μερικές φορές δεν είναι και ηθικό? Προφανώς. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι νόμιμο. Αλλά ακόμη και νόμιμο να είναι, προφανώς δεν είναι ηθικό. Για λόγους καθαρά αρχής και ευθυξίας, δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτή την απόφαση που έδωσε μια παράταση σε μια εταιρεία η οποία εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία του νέου κολυμπητηρίου. Άρα, εκ των πραγμάτων, το καταλαβαίνει απλώς ο κόσμος. Και αυτό κάναμε εμείς σε όλη τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας. Το θέμα της νόμιμης σύνθεσης ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΜΣ ακόμη εωρείται, αφού ο πρόεδρος Μάριος Ζήχναλης δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επίσημα για το αν όντως κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα πρακτικά των εκλογών του στο Πρωτοδικείο Σερών. Ερωτήματα επίσης υπάρχουν και για το αν και κατά πόσο εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ είναι νόμιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αυτοκινοδρομίου. Απάντηση σε αυτό το θέμα έδωσε ο πρόεδρος του Αυτοκινοδρομίου Κώστας Μπέγος, ο οποίος και ανέφερε πως στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς ο εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ δεν είναι εκλεγμένο μέλος, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο από πλευράς διοίκησης. Το θέμα της νόμιμης σύνθεσης ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΜΣ ακόμη εωρείται, αφού ο πρόεδρος Μάριος Ζήχναλης δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για το εάν όντως κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα πρακτικά των εκλογών του στο Πρωτοδικείο Σερών. Ερωτήματα επίσης τίθονται και για το εάν και κατά πόσο ο εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ είναι νόμιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αυτοκινητοδρομίου. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε ο πρόεδρος Κώστας Μπέγος, ο οποίος και ανέφερε πως στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητοδρομίου δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς ο εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ δεν είναι εκλεγμένο μέλος, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο από πλευράς διοίκησης. Από ό,τι έχουμε διερευνήσει το θέμα και με το νομικό σύμβουλο του Αυτοκινητοδρομίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με την νομιμότητα της σύνθεσης του νέου ΔΣ. Ο κύριος Λίλης ορίστηκε ως εκπρόσωπος της ΛΑΜΣ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές της ΛΑΜΣ και δεν είχε εκλογική θέση. Απλά ορίστηκε ως εκπρόσωπος εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα νομιμότητας σύνθεσης του νέου ΔΣ. Οπότε, εφόσον δεν είναι εκλεγμένος, γιατί το θέμα των εκλογών του θα συζητηθεί στο δικαστήριο, δεν σας ενοχλεί καθόλου? Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Το έχει ψάξει και ο νομικός σύμβουλος του Αυτοκινητοδρομίου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο θέμα που είχε ανακύψει πριν από μερικούς μήνες και αφορούσε στα παραποιημένα εισιτήρια, η Δήμαρχος τότε Βαρβάρα Μητλιάγκα είχε ανακοινώσει πως την υπόθεση αυτή θα πέσει φως και μάλιστα θα είναι προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση που θα αναλάβει καθήκοντα. Ερωτώμενος βέβαια ο πρόεδρος Κώστας Μπέγος απάντησε πως όντως το θέμα υφίσταται και πρέπει να το δουν ως νέα διοίκηση.
Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούνε στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν αναλάβει δράση και κατ' επέκταση υποχρεώσεις τον τελευταίο μήνα. Όταν έρθει η ώρα θα το αξιολογήσουμε και θα το δούμε με το νέο ΔΣ. Ουσιαστικά εμείς έχουμε αναλάβει από τις 25-26 Γενάρη. Τότε έχουμε αναλάβει, είμαστε καινούριο τέτοιο. Θα το αξιολογήσουμε και αυτό. Θα το δούμε. Δεν έχετε μπει καθόλου στη διαδικασία να δείτε στοιχεία? Τώρα στήθηκε το νέο ΔΣ. Τώρα μπήκαν οι αρμοδιότητες, τώρα το συζητάμε. Η απελευθέρωση είναι της Νιγρήτας και όχι των χωριών. Αυτό απαντά στον τέος δήμαρχο Βυσσαλτίας, συνήν δήμαρχος Βάνα Πλιάκου, η οποία και αποφάσισε φέτος να παρελάσουν στην ημέρα της απελευθέρωσης της Νιγρήτας μόνο μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Νιγρήτας. Με αποτέλεσμα η απόφαση της αυτή να προκαλέσει την αγανάκτηση του πρώην δημάρχου Αθανάσου Μασλαρινού. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια εδώ ήταν ένα πραγματικό πανηγύρι, η Βυσσαλτία ενωμένη, όλα τα σχολεία και οι φιλαρμονικές του Δήμου ήταν εδώ για την παρέλαση. Λυπάμαι και εύχομαι αυτό να οφείλεται στην απειρία της νέας Δημοτικής Αρχής που ξεχωρίσαμε ήδη τα χωριά από την Ιγρήτα. Περάσαμε από το αισιόδοξο στο απεσιόδοξο. Στο θλιβερό. Θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται στην απειρία και γρήγορα θα το διορθώσουν. Χωρίς την παρουσία σχολείων του Δήμου Βυσσαλτίας, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή παρέλαση απελευθέρωσης της Νιγρήτας. Κάτι που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τον τέος δήμαρχο Αθανάσιο Μασλαρινό να κατηγορεί για αυτό τη δήμαρχο Βυσσαλτίας Βάνα Πλιάκου, η οποία λόγω απειρίας, όπως τόνισε ο ίδιος, θεώρησε σκόπιμο να αποκόψει τα υπόλοιπα σχολεία από τη γιορτινή αυτή αμέρα και την απόδοση τιμών. Εντάξει, όταν είχαμε κατεβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση η μέρα αυτή να γίνει επίσημα αργία για όλο το Δήμο, ολταστική για όλο το Δήμο, η κυρία Βάνα Πλιάκου είχε δηλώσει ότι όχι, εγώ είμαι από την Ιγρήτα και ως την Ιγρητίνη δεν το ψηφίζω αυτό. Βέβαια το στείλαμε στο Υπουργείο, είχε περάσει κατά πλειοψηφία, το στείλαμε στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν το έκανε δεκτό. Ερωτώμενη η Δήμαρχος στην εκπομπή 2 ώρες μαζί και τη Μαρία Ανάβαλη απάντησε πως αυτή η μέρα είναι αποκλειστικά για την απελευθέρωση της Νιγρήτας και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην παρέλαση και τα σχολεία των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου. Μάλιστα η ίδια τόνισε πως αφού δεν είναι επίσημη αργία δεν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία και να μετακινηθούν χωρίς άδεια εκατοντάδες παιδιά. Είναι εορτή ακόμα και για την πόλη της Νιγρήτας. Άρα λοιπόν η απόφαση μου αυτή έχει να κάνει με την ευθύνη μας. Από τη στιγμή που δεν ήταν αργία, κυρία Ανάβαλη, πώς θα έδινα εγώ το πράσινο φως να έρθουν τα παιδιά μας από τον άλλο υπόλοιπο Δήμο, από Δημητρίτσι, από Μαυροθάλασσα, από Σιτοχώρη. Πώς θα έκλειναν τα σχολεία μας μία μέρα η οποία δεν είναι αργία. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν από τη θέση που βρίσκομαι ότι ανοίγουν και άλλα επιμέρους θέματα εκτός από αυτά που ορίζονται εκ του νόμου. Παραδείγματος χάρη, όταν ο προηγούμενος δήμαρχος έδινε το πράσινο φως να κλείσουν τα σχολεία και πώς το γινόταν αυτό, ο ίδιος το γνωρίζει, από τη στιγμή που δεν μιλάμε για αργία, ποια θέματα άλλα επιμέρους δημιουργούνται. Θα πούν οι άλλες υπηρεσίες, τις ενότητές μας. Βοήθεια στο σπίτι, δημαρχία, ΚΕΠ. Γιατί τα σχολεία κλειστά και εμείς να δουλεύουμε από τη στιγμή που δεν είναι αργία. Πάμε σε άλλα θέματα, τα οποία τα συνεκτίμησα ως δήμαρχος. Από τη θέση που βρίσκομαι, με την ευθύνη που έχω. Μίλησαν για την παρουσίαση, μόνο, για την παρουσία μόνο της σημαίας. Και άλλο θέμα ανοίγεται. Και γιατί μόνο η σημαία και τα άλλα τα παιδιά με άλλη μεταχείριση. Και ένα άλλο που έχει να κάνει με την ευθύνη μας και την ευαισθησία μας στα παιδιά. Αυτά τα παιδιά από τα χωριά μας που θα έρχονταν εδώ από τις 10 η ώρα το πρωί, πώς θα τα είχαμε προφυλαγμένα, πού θα τα είχαμε φροντισμένα και ποια η ευθύνη, δεν θέλω καν να το φανταστώ, να το σκεφτώ. Αν από τη στιγμή που δεν υπάρχει αργία, εάν υπήρχε μετακίνηση αυτών των παιδιών, με λεωφορείο του Δήμου, με οποιοδήποτε μέσο, ό,τι γίνεται, αν κάτι γινόταν, ποια η θέση μας, η ηθική, αλλά και όχι μόνο. Κυρία Πλιάκου, τι γινόταν, επί Μασλαρινού έκλειναν τα σχολεία δηλαδή, γινόταν αυτό, τέτοια απόφαση έπαιρνε ο κύριος Μασλαρινός τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τα σχολεία μετήχαν
πέρυσι και πρόπερσι, δεν θυμάμαι, έφερνε ο Δήμαρχος τα σχολεία για παρέλαση 21 Φεβρουαρίου. Όλο του Δήμου. Έπαιρνε και έλεγε θέλω τα σχολεία εδώ να παρελάσουν. Και πώς ερχόταν τα παιδιά, γιατί θέτεται τώρα πολλά αυτό θέματα μετακινήσεων, επικινδυνότητας κτλ. Αυτό θα ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ από τη θέση και την καρέκλα που βρίσκομαι, εδώ υπάρχουν ευθύνες. Από τη στιγμή που εκ της νομοθεσίας δεν ορίζεται αργία, η 21η Φεβρουαρίου, και μάλιστα σας το τονίζω, ούτε καν για την πόλη της Νιγρήτας ορίζεται αργία, δεν μπορούσα από τη θέση που βρίσκομαι μάλιστα να πω τα σχολεία να έρθουν. Και σας είπα γιατί και η ευαισθησία μου στα παιδιά, πώς θα έρχονται τα παιδάκια. Μεγάλο ζήτημα υπάρχει με την υποστελέχωση σε πλήθος κρίσιμων υπηρεσιών της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς πολλοί είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις κενές θέσεις να μην έχουν καλυφθεί ακόμη. Τα παράπονα είναι πολλά και οι υπάλληλοι γίνονται δέκτες παραπώνων πολιτών σχετικά με τα προβλήματα στην διεκπαιρέωση των υποθέσεών τους. Για όλα τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι και στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών θα συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Με κεντρικό σύνθημα, οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη, τους αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια, η ΑΔΕΔΗ προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες ιδιωτικού τομέα έλαβαν ανάλογες αποφάσεις. Η ΑΔΕΔΗ ζητά οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων, επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 16-17, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολογίτου στα 12.000, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και άμεση στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών. Έχει προγραμματιστεί από την ΑΔΕΔΗ μια επαναλαδική απεργία, μια μεγάλη απεργία με θέματα τα συνήθη, θέματα που είναι επιτακτικά και πολύ μεγάλα και όσο περνάει ο χρόνος γίνονται ακόμη μεγαλύτερα. Ποια είναι αυτά τα κυρίως θέματα? Είναι καταρχήν η έλλειψη προσωπικού. Έχω πει τουλάχιστον για την περιφέρεια ότι σε ορισμένες υπηρεσίες έχει γίνει υπαρξιακό το θέμα. Συνεχώς φεύγουν άτομα είτε με σύνταξη είτε με άλλους τρόπους και δεν αναπληρώνονται. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία είναι ελάχιστες για τις ΣΕΡΕΣ και για όλη την Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Είναι επίσης οικονομικά θέματα, θεσμοθέτηση των δώρων ξανά εφόσον ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα, αύξηση μισθών, γιατί βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία μας δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε οι γιατροί, υποστελεχώνονται συνέχεια. Το ίδιο γίνονται και σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες. Και καλούμε όλο το προσωπικό μας να συμμετάσχει στην απεργία αυτή, ώστε να δείξουμε ότι κατανοούμε τα θέματα, τα υποστηρίζουμε και απαιτούμε από την πολιτεία να λυθούν. Αποχωρήσαν πολλοί συνάδελφοι από την περιφέρεια εδώ λόγω συνταξιοδότησης? Την τελευταία πενταετία έχουν αποχωρήσει αρκετοί. Έχω ξαναπεί ότι στη δικιά μου υπηρεσία το 2011 που ενωθήκαμε όλες οι υπηρεσίες μαζί, αριθμούσαμε, εγώ δουλεύω στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων, αριθμούσαμε γύρω στα 130 άτομα και τώρα είμαστε 30. 6 χρυσά, 2 ασημένια, 3 χάλκινα και 1 τεχνικό μετάλλιο απέσπασαν σε ΡΕΗ μαθητές και μαθήτριες στην 25η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Ο Αντιπεριφέρειας Θεών Παναγιώτης Πυρόπουλος υποδέχθηκε χθες τους μαθητές στο διοικητήριο και τους συνεχάρη για τη σημαντική τους επιτυχία στον διεθνή διαγωνισμό. Για σένα. Γεια σα, Ευγένεια. Τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σερών που διακρίθηκαν στην 25η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής τίμησε σε μια όμορφη εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Οι μαθητές απέσπασαν συνολικά 6 χρυσά, 2 ασημένια και 3 χάλκινα και ένα τεχνικό μετάλλιο. Σημαντικές επίσης ήταν και οι συμμετοχές των παιδιών δημοτικού, τα οποία έφεραν πολλές διακρίσεις. Καταλαβαίνει τις κινήσεις του ανθρώπου και του αθλητή και έτσι μπορεί να του δώσει συμβουλές και να του πει τι έχει κάνει λάθος ώστε να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις του και να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Και συμμετείχα στην 25η Ολυμπιάδα της Αθλητικής Ρομποτικής στην Αθήνα. Και τι παρουσιάσατε εκεί? Παρουσιάσαμε ένα ρομποτάκι που πηγαίνει
και ισιώνει την άμμο στο Αλμαϊς Μήκος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και κατάκτησες? Κατακτήσαμε τρίτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Κέρδισες? Κέρδισα το μετάλλιο. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα που ήρθαμε εδώ πέρα. Πήραμε βραβεία, όλα εντάξει. Θα συνεχίσεις, έτσι? Ναι. Σ' αρέσει η ρομποτική? Πάρα πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα που έχω καταφέρει και όλα αυτά τα ήθελα για πολύ καιρό. Και επειδή προσπάθησα, κατάφερα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και θα το ξανακάνω αν γίνεται. Σχετικά με την εμπειρία, ήταν ωραία επειδή όχι μόνο κάναμε νέους φίλους, αλλά και αποδείξαμε ότι η Ολυμπιάδα μπορεί να αποδειχτεί ένα καλύτερο μέλλον για τη ζωή. Το μήνυμα που στέλνω για τα άλλα παιδιά είναι που είναι αρκετά καλή επειδή σου προσφέρει γνώσεις όπως μηχανική και μαθηματικά. Διέπρεψα διαγωνισμό με ένα μετάλλιο τρίτης θέσης στο Creative Category, ένα δεύτερης θέσης στο Drone, ένα πρώτης θέσης στο Sumo και ένα τεχνικό στο Creative Category. Γιατί σου αρέσει η ρομποτική? Γιατί μου αρέσει. Είναι ενδιαφέρον, μπαίνεις σε ένα καινούριο κόσμο και γενικά σε βοηθάει. Mm-hmm. Σου δίνει ενδιαφέρον. Συνεχίσεις. Εννοείται. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η προώθηση της ικανότητας επιστημονικής σκέψης των εφήβων και η ανάπτυξη του ταλέντου των μαθητών που ενδιαφέρονται για τον τομέα της ρομποτικής. Η ρομποτική παράδοση δημιουργήθηκε στην πόλη των Σερών με την Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Ρομποτικής για τις ηλικίες γυμνασίου και λυκείου. Είμαι ένα από τα παιδιά που κατέβηκε κάτω στην 25η Ολυμπιάδα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Προσωπικά πήρα μαζί με κάποια άλλα παιδιά το Drone Mage που ήταν ένα διαγώνισμα στην Ολυμπιάδα και το Wrestling Sumo, όπως, αν θυμάμαι καλά. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήρθαμε πίσω με τα μετάλλια από τις Αίρες. Πιθανώς, ας πούμε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Αλλά προς το παρόν περιμένουμε να πάρουμε του χρόνου καλύτερα αποτελέσματα για να κερδίσουμε και λίγο στη Κορέα στις πόλεις τους. Έχω πάρει το χρυσό στο μπάσκετ και ένα σημαίνιο στο σούμο. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Θα μπορούσαμε να τα πάμε πάντα καλύτερα, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε κι άλλο για την επόμενη χρονιά. Κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στο wrestling sumo και το χάλκινο στο creative category. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Φυσικά θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά κάθε προσπάθεια μετράει. Γιατί ρομποτική? Το επέλεξα γιατί είχα ακούσει ότι είναι πολύ ωραίο και επέλεξα την αθλητική ρομποτική γιατί μου αρέσουν γενικά τα αθλήματα και ο αθλητισμός. Πήγαμε στην Αθήνα, μαζέψαμε πολλές εμπειρίες, γυρίσαμε μαζί με τα μετάλλια, είχαμε πολλές επιτυχίες όλα τα παιδιά σε διάφορα αθλήματα. Τι μήνυμα στέλνεις τους συνομιλικούς σου που ενδεχομένως σκέφτονται να ασχοληθούν και αυτοί με το άθλημα? Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, αξίζει. Θα πάρουν πολλές εμπειρίες, νέες γνώσεις, πράγματα που θα τους βοηθήσουν, που θα τα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή τους. Ήταν μια αρκετά καλή εμπειρία, μάθαμε διάφορα πράγματα και πιστεύω ότι άξιζε όλο το κόπο. Η ρομποτική είναι μια σχολή όπου είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη επειδή θα χρησιμοποιηθεί, επειδή θα μας προετοιμάζει στην ουσία για εργασία, για την καθημερινή ζωή γενικά στο μέλλον. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία καθώς εγώ κατεβαίνω για δεύτερη φορά σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Αρχικά η ρομποτική γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα όπως τα μαθηματικά, η φυσική, καθώς και μαθαίνεις και κάποιες γνώσεις που ίσως να μην μπορείς να τις μάθεις χωρίς τη ρομποτική, όπως η μηχανική,
ηλεκτρονική, όλα. Και έχω κερδίσει τη δεύτερη θέση στο μπάσκετ. Έχω να πω ότι η ρομποτική μου πρόσφερε πάρα πολλές εμπειρίες. Μέσα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό μπόρεσα να αλληλεπιδράσω με άλλους ανθρώπους, να μάθω άλλες κουλτούρες, καθώς ήταν παγκόσμιος διαγωνισμός. Έμαθα πολλά πράγματα που θα με βοηθήσουν στη ζωή μου. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας και του Προέδρου της Μανώλη Τζελέπη, φέτος η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας ρομποτικής, αναλαμβάνοντας την κορυφαία διοργάνωση στον πλανήτη. Είχαμε την τύχη περισσότεροι από 13 μαθητές να βραβευτούν. Σήμερα δυστυχώς θα δούμε μόνο τα παιδιά των Σερών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα που είχαν επιτεύγματα σε αυτή την Ολυμπιάδα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής είναι η παλαιότερη που υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό και είναι και 25η, δηλαδή πριν 25 χρόνια κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες κάναν διαγωνισμό τη ρομποτική. Αυτό που βλέπουμε λίγο-λίγο να έρχεται και στις δικές μας χώρες και στην Ευρώπη, αυτοί το κάνανε πριν 25 χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Κορεάτες και γενικότερα οι Ασιατικές χώρες, όπου είναι οι μάστερ πάνω στη ρομποτική και στη τεχνολογία. Και μέσα από τέτοιους διαγωνισμούς και διάφορες άλλες συνέργειες που μπορούμε να έχουμε μαζί τους, η χώρα μας ίσως μπορεί να κάνει κάποια πράγματα σε σχέση με τεχνολογία. Δηλαδή, η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής προσφέρει και τεχνογνωσία, προσφέρει και άλλα αντικείμενα ώστε να ασχοληθούμε και στο τεχνολογικό κομμάτι πάνω σε εμπορικούς τομείς. Είναι σημαντικό που συμμετέχει και η ελληνική πλευρά και οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις σημαντικές εδώ για το όνομά μας. Ακριβώς. Να πούμε την αλήθεια, θα πρέπει να ξέρουμε ότι από το 2018 ο Πανσεραϊκός έχει το πρώτο τμήμα αθλητικής ρομποτικής στην Ελλάδα, όπου είχε συνέργειες ώστε να δημιουργηθεί και η ΕΛΟΑΡΤ, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής. Οι ΣΕΡΕΣ γενικότερα έχουν ένα μεγάλο αντικείμενο να περηφανεύονται που είναι η ρομποτική. Ευελπιστώ ότι με συνέργειες όπως κάνουμε με τον κύριο Σπυρόπουλο, τον Περιφερειάρχη μας, με την Δήμαρχο, την καινούργια, την κυρία Βαρβάρα, να μπορέσουμε όλο αυτό να το αναδείξουμε και να φύγει από την αφάνεια, όπου οι ΣΕΡΕΣ θα πρέπει να το κάνουν σημαία. Τη ρομποτική θα πρέπει να τη δείχνουν και να αναδεικνύονται και να περηφανεύονται γι' αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος το μεσημέρι της Τετάρτης υποδέχθηκε τους μαθητές και τις μαθήτριες στο Διοικητήριο Σερών και τους συνεχάρη για τη σημαντική τους επιτυχία στο διεθνή διαγωνισμό. Ο κύριος Σπυρόπουλος απένει με τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές. Αυτά τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, είναι μπροστά από την εποχή τους σε κάτι πολύ πρωτοπόρο και μάλιστα ψηλά, έχοντας διακριθεί. Εγώ δεν θέλω τίποτα να συνεχίσω. Είμαι πολύ περήφανος που έχουμε τέτοια παιδιά και ανθρώπους και καθηγητές και χορηγούς οι οποίοι βοηθούν μαζί με τη δική μας βοήθεια αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν, να προκόψουν και είμαστε περήφανοι. Και ελπίζω και εύχομαι να έχει συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, θα έχετε τον λόγο μετά, προκειμένου να προχωρήσουμε έτσι δυναμικά και εφόσον έχουμε παιδιά, το μέλλον είναι μπροστά μας. Την Σεραϊκή Ομάδα Ρομποτική στηρίζει έμπρακτα ο όμιλος ΙΤΑ, ο οποίος ήταν χορηγός της Διεθνούς Ολυμπιάδας Ρομποτικής. Στηρίζουμε έμπρακτα τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ατενίζοντας το μέλλον και επενδύοντας τη γνώση για τις νεότερες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θέρμης Τηλεθέρμανση Ιωάννης Μιλωνάκης. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε την πρωτοπορία και για τις ΣΕΡΕΣ αλλά και για τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται εδώ και για όλα τα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν το δρόμο και το μονοπάτι που χάραξαν οι σημερινοί αθλητές της ρομποτικής. Εμείς τώρα σαν εταιρεία, ITA Group και ο πρόεδρος μας ο Αντώνης ο Γερασίμου, πάντα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης που έχουμε εξυπηρετώντας πάνω από 30.000 κατοίκους των Σερών, στο κομμάτι της τηλεθέρμανσης, στο κομμάτι της θέρμης και της μυδικής, αισθανόμαστε περήφανοι που μπορούμε και συμμετέχουμε και χορηγούμε και υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι σαν όμιλος τεχνολογίας που είμαστε, το μέλλον είναι αυτά τα παιδιά. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στις Σέρρες θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.